Τι έγινε με την αναλογιστική μελέτη για τη μείωση γενικά των τελών των δημοτικών για τους δημότες? Γιατί αυτή είναι δημότες ειδικής κατηγορίας. Ήταν να έρθει η Επιτροπή, κύριε Λαβάκη, εγώ ζήτησα εισηγήσεις, δεν είχαν ετοιμαστεί ακόμα, πιστεύω ότι πριν από τον προϋπολογισμό θα έρθουν. Τι έγινε η αναλογιστική μελέτη, ρωτάω. Ότι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή είναι να έρθει κλιμάκιο για να ολοκληρωθεί η μελέτη, να μας ζητήσει επιπλέον στοιχεία και πραγματικά θα το δω και εγώ στην πράξη. Από αυτούς που έχουν αναλάβει να κάνουν τη μελέτη για την νέα παράδοση. Ελένη, άφησε λίγο να πει. Έχουν πάρει κάποια στοιχεία, τα πιο βασικά στοιχεία, και θέλουν τώρα κάποιες επεξηγήσεις για συγκεκριμένα. Θα τα δώσουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και μετά μέχρι το τέλος του μήνα. Πότε αναθέσατε τη μελέτη σε αυτήν την εταιρεία? Έχει περίπου 20 μέρες. Για ποιο λόγο 20 μέρες? Εμείς την αναλογιστική μελέτη την πήραμε απόφαση πριν από 6 μήνες. 7. Ακούστε λίγο. 8. Ακούστε, και για την εισήγηση της αναλογιστικής και για την εισήγηση έπρεπε να την κάνει ένα υπηρεσιακό, δεν θα την έκανα εγώ. Δεν βρήκατε ένα υπηρεσιακό 8 μήνες για να κάνει την εισήγηση? Ειλικρινά σας λέω, δίνουμε προτεραιότητα. Τότε θεώρησε ότι μπορεί. Προτεραιότητα στη μείωση των δημοτικών τελών? Ναι. Για τους δημότες? Μα ούτως ή άλλως δεν αφορά το ίδιο. Κύριε Λαμπάκη, ενημερωτικά. Κύριε Πρόεδρε, μην με διακόπτετε όμως για να απαντάω. Ούτως ή άλλως θα αφορά το 2023. Αν γινόταν 2 μήνες νωρίτερα, θα είχε κάποιο όφελος ο δημότης? Το 23 θα φορά. Ναι, στον προϋπολογισμό θα πει. Στον προϋπολογισμό όταν το ζητήσατε, ξαναλέω. Όχι, δεν ήταν πέρυσι τέτοια εποχή. Όχι, το 22 το ζητήσατε. Τέλος Φεβρουαρίου ήταν. Όταν φτιάχτηκε ο προϋπολογισμός το 22. Μάρτιο, Ιούλιος. Άντως, Σεπτέμβριο. Ωραία, θέλετε να δούμε από τα πρακτικά και να σας πω αύριο πότε το καταθέσετε? Όχι, μου είπατε πριν από 20 μέρες. Λοιπόν, κύριε Λαμπάκη, ακούστε λίγο. Μετά το Φεβρουάριο γνωρίζετε και γνωρίζετε όλοι οι συνάδελφοι ότι η ενέργεια έχει ανέβει τόσο ψηλά. Εσείς τώρα ασκήσατε και 9 χρόνια διοίκηση. Πώς είναι δυνατόν? Αφήστε μας να κάναμε. Μα εμείς οι τυφλοί. Μα η λογική τι λέει? Η λογική τι λέει? Εσείς τώρα εκτίθεστε, το καταλαβαίνω. Η λογική λέει ότι ακολουθείτε την εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου και κάνετε μελέτη. Εφτάνει σε μήνες για... Εσύ διακόπτεις και το κουλουμπάκι. Να προχωρήσουμε. Επικεφαλής. Κάνετε μελέτη. Επί του επαναλαμβάνω θέματος, ότι όταν το έδωσε η υπηρεσία. Επί του θέματος να μιλήσουμε. Επί του θέματος λέω λοιπόν ότι η εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε, ήταν να γίνει μελέτη. Δεν ήταν να κρίνει αντιδήμαρχος αν ενεργειακά αυξήθηκε η τιμή και αν πρέπει να γίνει μελέτη. Δεν είπα αυτό. Η εντολή απλά είναι αυτή, να γίνει μελέτη. Αυτή είναι η εντολή εδώ και ένα χρόνο. Κύριε Γεωργόπλε, εσείς με διακόψατε πρώτα απ' όλα και δεύτερον, κάνατε και αντιδήμαρχος. Δεν ξέρετε ότι η αναλογιστική μελέτη θα είναι για το 23. Για το 22 ήταν. Για τον προϋπολογισμό του 22 ήταν. Λυπάμαι και αντιδήμαρχος. Ένα λυπάστε για τον εαυτό σου. Η εντολή ήταν, η απόφαση ήταν για το 22 η μελέτη. Θα το στείλω σε όλους τους συναδέλφους πότε κάνατε το έτοιμο. Κύριε Γεωργόπλε, ακούστε λίγο. Ναι, παρακαλώ για να βοηθήσω να ξέρω. Κοιτάξτε, δεν μπαίνω σε προσωπικά θέματα γιατί. Όχι, δεν μιλάμε σε είμαι προσωπικά. Μια κουβέντα που δεν θα την προσπεράσω. Ακούστε με όμως. Πέρσι, όταν συντάσαμε τον προϋπολογισμό του 22, υπήρξε στη δικιά μας πρόταση να φτιαχτεί, να μειωθούν τα δημοτικά τέλη για το 22. Δική σας πρόταση. Άρα είναι λέξη, παρακαλώ, δικιά μας ήταν και τη δεχτήκατε. Ψηφίστηκε. Τη δεχτήκατε. Ψηφίστηκε. Τη δεχτήκατε μέσα στα 9. Ψηφίστηκε στον προϋπολογισμό. Μέσα στα 9 σημεία που ψηφίστηκε, που τροποποιήθηκε. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Αλλά ακούστε, κύριε Γεωργόπουλε. Δεν θα ακούσετε πρώτα εμένα. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Θα ακούσετε πρώτα εμένα. Ξέρω πότε τη φέρατε. Ξέρατε εσείς σαν αντιδήμαρχος, σαν δεν το ξέρατε, να απορρίσουμε όλοι να ότι η αναλογιστική μελέτη δεν ξέρετε τι κάνει αντιδήμαρχος. Εσείς δεν ξέρετε τι κάνει αντιδήμαρχος. Κύριε Γεωργόπουλε. Δεν παρακαλώ, τώρα με διακόπτει και λέει και χαρακτηριστικά. Αύριο, εγώ δεν έκανα κανένα χαρακτηριστικό. Αύριο θα στείλω σε όλους εσάς τους συναδέλφους πότε έγινε το έτοιμο. Εγώ κύριε Πρόεδρε, τα πρακτικά υπάρχουν. Ξαναλέω να ολοκληρώσω τη φράση μου, κύριε Πρόεδρε. Πέρσι, λοιπόν, όταν συντασσόταν ο προϋπολογισμός του 22, καταθέσαμε κάποιες αλλαγές, τις οποίες αποδέχθηκε και η Δημοτική Αρχή, και μέσα σε αυτές ήταν να δούμε για τη μείωση των δημοτικών τελών, συντάσσοντας μια μελέτη. Αυτή η μείωση, μην μιλάτε, παρακαλώ. Αυτή η μείωση των δημοτικών τελών ήταν για το 22. Το ότι καθυστερήσατε και δεν φέρατε τη μελέτη των 7-8 10 μήνες,
είναι δικιά σας ευθύνη και το ότι οι συμπολίτες μας, αν δικαιούνταν μια μείωση του 22, δεν θα την έχουν, είναι επίσης δικιά σας ευθύνη. Κάνετε, ακούστε, ακούστε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, κύριε Γερακόπουλε. Κύριε Γερακόπουλε, και δεν θα λέτε, αν δεν μπορείτε να το αποδείξετε, τώρα να το αποδείξετε ενώπιον όλων. Γιατί, να σας πω ποια μέθοδο χρησιμοποιείτε. Ας το πω εγώ και δεν πειράζει, θα το ξεχάσουμε αύριο. Αύριο θα τη στείλω σε όλους τους συμβούλους και θα το δημοσιοποιήσω. Υπάρχει κανένα συνάδελφος που απαντάτε, κύριε Πρόεδρε. Σαν να ρωτήσω, ψηφίστηκε η δική σας πρόταση εναλλακτική του προϋπολογισμού? Δεν είναι το πρόγραμμα μόνο, μπερδεύεστε. Κύριε Ραμπατζή, κανένας προϋπολογισμός δεν ψηφίζεται υπό αίρεση ή προθεσμία. Ψηφίστηκε, ελέγχθηκε, εγκρίθηκε, πέρασε. Είναι δεδομένα μετρήσιμα και με αυτά γίνονται όλες οι κινήσεις στο Δήμο. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είχε περάσει με κανέναν προϋπολογισμό και καμία από τις επόμενες αναμορφώσεις, διότι υπάρχει υποχρέωση από αυτόν που το προτείνει να κάνει αντιστοίχως και συγκεκριμένη αντιπρόταση. Υπόθηκε και συμφωνήσαμε όλοι να κάνουμε μία μελέτη αναλογιστική για να δούμε για τον επόμενο οικονομικό χρόνο αν μπορούμε να μειώσουμε δημοτικά τέλη, αφού ληφθούν μια σειρά από παραμέτρους υπόψη. Δεν υπάρχει εξειδίκευση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Απευθυνθήκαμε σε ξένη εταιρεία, εκτός πόλης θέλω να πω. Τρίτον, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι χρονοβόρα. Πρέπει να υπάρξει ο κωδικός, θα πρέπει να πούνε χρήματα μέσα, να περάσει μια σειρά από επιτροπές. Ο πρόεδρος ενδιαφέρθηκε στο καλοκαίρι μέσα για το πώς εξελίσσεται η εκκρεμότητα αυτή που έγινε μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου και πήρε την απάντηση από την Οικονομική Υπηρεσία ότι έχει δρομολογηθεί. Έτσι κι αλλιώς, είτε σύμφωνα με την αξίωση του κυρίου Γερακόπουλου, ότι έγινε το Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο του 2022, είτε με τα λεγόμενα τη κυρία Ζεπελίδη ότι γίνεται και δρομολογείται τώρα τον Οκτώβριο του 2022, ό,τι είναι να εφαρμοστεί. Αν είναι θετικό και προς όφελος των δημοτών, θα πάει αναλογιστικά σε εφαρμογή στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, του 2023. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να συνεχίσουμε. Παράλληλα, καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο. Τον κύριο Δήμαρχο που μας διευκρίνησε και μας έκανε πλέον σαφέστατο ότι οι δεσμεύσεις πλέον δεν θα τηρούνται, γιατί ο προϋπολογισμός περνάει ως έχει. Δεν το ψηφίσαμε πριν 8 μήνες για να περάσει το 23. Το ψηφίσαμε τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου για να περάσει το 22. Και αυτό που λέει ο κύριος Ζαμπούκης είναι ψευδές. Και για μια ακόμη φορά λυπάμαι.